Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι είναι αστείο να συζητάμε για μονοπάτια και για τέτοια πράγματα, αν δεν λύσουμε το θέμα της προστασίας του Μενάλη. Το θέμα της προστασίας του Μενάλη έχει ζητηθεί από το 2005, είναι να κηρυχθεί εθνικό πάρκο, έτσι, μέχρι το 2010. Δεν βγήκε ποτέ, νομίζω, αυτό το προεδρικό διάταγμα, για διάφορους λόγους τώρα τους ξέρουμε όλοι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να συζητήσουμε μετά για το τι σημαίνει ανάπτυξη για το Μενάλη. Τα υπόλοιπα έποτε. Πού θα εστιάσετε εσείς στις δουλειές σας? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει δουλειά σε όλους τους τομείς που αφορούν την ανάπτυξη του Μενάλου, γιατί η βασική τομή της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, αυτό που συζητάμε για την περιοχή μας την ευρύτερη, έχει να κάνει με την πεζοπορία, έχει να κάνει με την ορεινή ποδηλασία, έχει να κάνει με την αναρρίχηση, έχει να κάνει με τον πολιτισμό της περιοχής, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο αναξιοποιητό κεφάλαιο και πρέπει να βρούμε τρόπους να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε brand names στην περιοχή, τα οποία είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Και άλλοι θα πλήρωναν πάρα πολλά χρήματα για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και εμείς τα έχουμε εδώ δωρεάν. Η Αρκαδία, ξέρετε πολύ καλά ότι από την εποχή της αναγέννησης χρησιμοποιείται σε όλη την σύγχρονη δυτική τέχνη. Ο Αρκαδισμός, ο Πάνας, είναι ο θεός της μουσικής. Είναι ανεπίτρεπτο να μην έχουμε ένα φεστιβάλ μουσικής στο Μέναλο και στιγμή που έχουμε τη θεότητα της μουσικής που είναι την πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να φτιάξουμε ένα συνολικό πλάνο για το πόσο όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να ενταχθούν σε ένα μοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ποιοι θα το τρέξουν, με ποιο τρόπο θα το τρέξουν, ποιες θα είναι οι στοχεύσεις, ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα. Έχουμε να προτείνουμε εμείς κάποια πράγματα σήμερα. Δεν θα είναι πολύς χρόνος, επιγραμματικά θα τα πούμε και από εκεί και πέρα, σε δεύτερο χρόνο, μπορούμε να κάνουμε όσες αναλύσεις χρειάζεται. Σήμερα η εκδήλωση αυτή αφορά το 4ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Progress, το οποίο έχει να κάνει με τις πράσινες ενεργές κοινότητες. Έχουμε συνέδριους από την Ιταλία, από τη Γαλλία και την Ισπανία, που θα μας παρακολουθήσουν. Και σήμερα θα μιλήσουμε για όλα τα ορεινά μονοπάτια της Αρκαδίας, όλα αυτά δηλαδή τα όμορφους χώρους που έχουμε και όλες αυτές και εξαιρετικές. Τι μπορούμε να πούμε για τα μονοπάτια? Υπάρχει και το Εθνικό Δίκτυο, το Ευρωπαϊκό, το Παγκόσμιο, πρόσφατα συμμετέχουν οι Δήμοι σε νέα μονοπάτια που είναι να δημιουργηθούν. Υπάρχουν ζητήματα πιστοποίησης, ταυτοποίησης και σύλλανσης. Θα ακούσουμε και ομιλίες και από τον κόσμο του ΕΟΣ και από τον ΣΑΟ. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα και με το ΣΑΟ και με τον ΕΟΣ και με το Arcadian Trails, και το Fashion Mountains. Οπότε θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, την ψηφιακή εφαρμογή που έχει φτιάξει ο Δήμος για αυτό το σκοπό. Κάντε μας και μια σύνοψη για αυτό το περιβόητο πρόγραμμα. Πώς πήγε όλο αυτό το καιρό, γιατί έγιναν πάρα πολλές δράσεις. Έγιναν πάρα πολλές δράσεις τα δύο τελευταία χρόνια. Έχουμε κάνει διεθνή συνέδρια, έχουμε κάνει τοπικές δράσεις. Μας έχουν επισκεφθεί από το εξωτερικό οι εταίροι, μας έχουν πάει και εμείς εκεί και έχουμε δει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θέλουμε και να τα συνεχίσουμε, εννοείται, με διάφορες επαγγελματικές δράσεις. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι πολύ σωστά ο Δήμος της Τρίπολης, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία στο θέμα της του καθαρισμού, της διάνοιξης και της συντήρησης των μονοπατιών του Δήμου της Τρυπόλεως, διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση με σκοπό να προβάλλει και το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και τις προοπτικές και τους στόχους. Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων πριν δύο χρόνια μας κάλεσε ο Δήμαρχος και καταθέσαμε μία προμελετούλα με βάση την οποία ο Δήμος Τρυπόλης, ο Δήμαρχος, κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος φάκελο για το Δήμο Τρυπόλης για τα μονοπάτια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, ήδη το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, να πούμε ότι ο Δήμος Τρυπόλεως έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό κονδύλι για τα μονοπάτια του Μενάλου, τα οποία ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου. Το Μέναλο σαν ολότητα ανήκει διοικητικά, Γορτινία, Τρίπολη και δευτερευόντως στη Μεγαλόπολη. Είναι ενιαίο ορεινό συγκρότημα. Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων κλήθηκε από το Δήμο της Τρίπολης. Ξέχασα να πω ότι και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το πρόγραμμα Πάνας το 2013 πρότεινε, έφτιαξε μελέτη και φάκελο για την δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών ορεινής πεζοπορίας και οικοτουρισμού οικοανάπτυξης για ολόκληρο το Μέναλο. Και εγκρίθηκε και αυτό και ο Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει ένα πολύ σημαντικό κονδύλι για τα μονοπάτια της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένου και των μονοπατιών του Μενάλου. Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων σήμερα θα παρουσιάσει το θέμα δίκτυο μονοπατιών του Μενάλου, μοστρός προστασίας και ήπιας ανάπτυξης. Γιατί πιστεύουμε ότι
τα μονοπάτια του Μενάλου, πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πεζοπορίας, τη Συνομοσπονδία Πεζοπορίας, στο σύνολο τους, μπορεί να αποτελέσουν ένα μοχλό οικοτουριστικής ανάπτυξης, ήπιας για το μέλλον, γιατί αυτή η ανάπτυξη μας ταιριάζει αφενός και αφετέρου μπορεί να αποτελέσουν και ένα κίνητρο ακόμα περισσότερο, ακόμα μεγαλύτερο για την προστασία και την διατήρηση των οικοσυστημάτων του Μενάλου και φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων, δηλαδή ιστορία, πολιτισμός, φύση, αρχιτεκτονική των χωριών μας, που αυτό ολόκληρο το σύμπλοκο μπορεί να μετουσιωθεί σε ένα προεδρικό διάταγμα προστασίας, με ζώνες προστασίας, με χρήση γης και ζωνοποίηση δραστηριοτήτων. Κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι δώρον άδρον ακόμα και το σπουδαίο δίκτυο μονοπατιών των 350 χιλιόμετρων στο Μέναλο, είναι δώρον άδρον χωρίς ένα διάταγμα προστασίας του βουνού. Και η μεγαλύτερη κίνδυνη που θα προβάλλουμε και σήμερα στην ημερίδα είναι η άναρχη και διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόμηση αφενός και αφετέρου αυτή η πανσπερμή, αυτός ο αρμαγεδόνας των 100 ανεμογεννητριών που σχεδιάζονται να τοποθετηθούν μέσα στο ελαιοδάσος του Μενάλου. Θα είναι καταστροφικό. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία σε αυτή τη δράση. Ως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ήδη συνολικά πάνω από 25 δράσεις από όλους τους εταίρους του προγράμματος Progress. Δράσεις που υλοποιήθηκαν με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα διατήρησης, προστασίας, αξιοποίησης και διερεύνησης της χρήσης του φυσικού κεφαλαίου. Δράσεις που στόχευαν στον εντοπισμό όλων των πιθανών προτάσεων και λύσεων που πρέπει να αξιολογηθούν, να συζητηθούν, να αναλυθούν και πιθανώς να προωθηθούν στα αρμόδια όργανα της πολιτείας για περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Τηλιπολής έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 δράσεις, με τη μία να περιλαμβάνει την τριήμερη φιλοξενία στην πόλη μας, εκπροσώπων των υπόλοιπων εταίρων του Progress, τον περασμένο Νοέμβριο, στην οποία μου επέτρεψε να κάνω μία σύντομη αναδρομή. Επιτρέψτε μου να κάνω μία σύντομη αναδρομή. Οι εταίροι των τριών άλλων χωρών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά τοπία του Δήμου μας. Να συμμετάσχουν σε δράσεις μαζί με την τοπική κοινωνία, να αναγνωρίσουν την ποικιλία των τοπικών προϊόντων του Δήμου μας, όπως το μήλο πιλαφά, το μοσκοφίλερο, τα κάστανα και άλλα. Να έρθουν σε επαφή με επιχειρηματίες της περιοχής και να συζητήσουν μαζί τους τις πρακτικές καλλιέργειες και μεταποίησης των τοπικών προϊόντων μας. Οικοσυστήματα που πρέπει να παραμείνουν αυθεντικά και να συνεχίσουν μέσα στον χρόνο να διατηρούν την ταυτότητά τους και τα ταυτοτικά τους χαρακτηριστικά, χάρη στα οποία ακριβώς προσελκύονται οι επισκέπτες. Οι κοπηρηγητές επομένως είναι εκείνοι οι άνθρωποι και οι ομάδες ανθρώπων που αναζητούν ως αξιοθέατα και αξιοδίωτα αυθεντικά φυσικά τοπία, παρθένα κατά το δυνατόν οικοσυστήματα που φιλοξενούν ποικιλία φλωρίδας και πανίδας. Προσφέρουν αδιατάρακτες ποτάμιες διαδρομές και μονοπάτια οργής πεζοπορίας, όμορφους και καλοδιατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς με άρτιες και οικονομικά προσιτές υποδομές φιλοξενίας. Η ποικιλία γνήσιων τοπικών προϊόντων, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και η γνώση της ιστορίας του τόπου μας μεταφέρονται μέσω των καλά οργανωμένων δομών υποδοχής, μουσεία, κέντρα πληροφόρησης. Αυτό που αναζητούν επίσης οι οικοτουρίστες, οι οικοπερηγητές, είναι η όσμωση με ανθρώπους ζεστούς και φιλόξενους, πρόθυμους και ικανούς να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις. Συνοδοί βουνού. Στεμνίτσα. Έτσι οι επισκέπτες με τη σειρά τους θα γίνουν πρεσβευτές και πολλαπλασιαστές ισχύως για την Αρκαδία, είτε διαζώσεις, είτε μέσω του διαδικτύου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας.